Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή για άλλη μία φορά, όπως κάναμε πριν από 1-2 χρόνια, να συνομιλούμε με έναν διακεκριμένο Έλληνα ομογενή, τον κύριο Στέφανο Κάλλη, γνωστό στην Ελλάδα, γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, καθηγητής ιατρικής. Κύριε καθηγητά, θα σέβει μας, καλώς ορίσατε για άλλη μία φορά στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι, για να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας, ακριβώς θέλω να μου δώσετε την ταυτότητα, την επιστημονική, την θεσμική σας ταυτότητα, παρακαλώ. Ωραία. Είμαι εγκεφαλής διευθυντής της ιατρικής της εργασίας στο νοσοκομείο Cambridge Health Alliance, με το οποίο αυτό το νοσοκομείο είμαι καθηγητής, τακτικός καθηγητής παθολογίας στη ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Harvard. Και αντίστοιχα είμαι καθηγητής και διευθυντής του προγράμματος ιατρικής της εργασίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard πάλι. Μάλιστα. Πολύ σημαντική η εξειδίκευσή σας, αναφορικά ιδιαίτερα με την δημόσια υγεία. Από εκεί θα ξεκινήσω πριν σας θέσω το επόμενο ερώτημα, που θα αφορά ποιος είναι ο λόγος, η αφορμή της παρουσίας σας στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Κύριε καθηγητά, δημόσια υγεία, πώς θα πάμε με τον κορονοϊό? Επιστρέφομαι δυστυχώς, τα κρούσματα αυξάνουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να μας δώσετε λίγο το στίγμα. Ναι. Είχα δουλέψει πάρα πολύ στενά με την πανδημία λόγω της ειδικότητάς μου και η δικιά μου ομάδα στο νοσοκομείο. Έχουμε ευθύνες για όλους τους υπαλλήλους του συστήματος υγείας που δουλεύουμε. Οπότε, καλός κακός, για 2 χρόνια αυτό ήταν το σχεδόν το μόνο αντικείμενό μας. Αν και δεν πολύ ήθελα να δουλεύω με αυτό το θέμα, έχω δημοσιεύσει πάνω από 15 άρθρα σχετικά με την πανδημία. Αλλά εγώ δεν ανησυχώ καθόλου για τα κρούσματα. Δεν βάζω καμία σημασία καθόλου στα κρούσματα, γιατί πλέον μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια που ξεκίνησε, η επιθετικότητα του κορονοϊού είναι πάρα πολύ χαμηλή σε γενικές γραμμές για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Η ανοσία του πληθυσμού είναι πάρα πολύ γερή σχετικά από εκεί που ήμασταν τελείως παρθένειας, θα πούμε έτσι, και στην αρχή. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει κάνει και εμβόλια και έχει νοσήσει κορονοϊό, και αν δεν έχουν κάνει εμβόλια έχουν νοσήσει. Οπότε δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα κρούσματα, αλλά έχει γίνει κάποιο κοινό ιός τώρα σαν το κρυολόγημα. Μάλιστα. Και δεν ανησυχώ, εγώ προσωπικά δεν κάνω τεστ, το αγνοώ. Αν είμαι μεγάλος σε ηλικία και έχω πρόβλημα, θα πάω στο γιατρό και μετά από εκεί πέρα θα μου πει ο γιατρός τι πρέπει να κάνω. Αλλά δεν βάζω σημασία στα κρούσματα. Τελευταίο αυτή είναι άποψή μου. Ναι. Σύμφωνα με την έρευνα που έχετε διεξάγει και έχετε συμμετάσχει σε επιστημονικές ομάδες, είμαστε κοντά η επιστημονική κοινότητα στο να βρούμε το τελικό εμβόλιο, όχι της πρόληψης, αλλά της ίασης? Πιστεύω πως όχι, και δεν είμαι ο καλύτερος γνώστης στο αντικείμενο αυτό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο κορονοϊός από τα εμβόλια και όταν έχουμε νοσήσει, έχουμε πολύ μεγάλη ανοσία για σοβαρά περιστατικά, που μπορεί να μας πειράξει τους πνεύμονες, στη καρδιά και τα εσωτερικά όργανά μας. Τα ζωτικά όργανα, αλλά ναι. Είναι πάρα πολύ, όπως είναι με το κρυολόγημα, ούτε έχουμε εμβόλιο για το απλό κρυολόγημα, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο
να προλαβαίνουμε να μπει κάποιος τέτοιος ιός, να μπει στη μύτη μας, στο στόμα μας, στο λαιμό και να κάνει μία επιφανειακή λίμωξη. Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε και καθησυχαστικά. Θέλω παρακαλώ να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, αναφορικά με την αιτία της παραμονής σας, της επίσκεψής σας στην Κρήτη. Ετοιμάζετε το επόμενο συνέδριο, το Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία. Ένα συνέδριο που θα στηριχθεί στους λόγους και στις αιτίες, γιατί η κοιτική διατροφή βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά αναφορικά με την μακροζωία και πιθανά με την αντιμετώπιση ακόμα και διάφορων μορφών καρκίνου, και θέλω λίγο να μου το τεκμηριώσετε και τι ετοιμάζετε για τον ερχόμενο Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ωραία. Όπως είπατε, η παραδοσιακή ελληνική διατροφή, που το καλύτερο παράδειγμα είναι η κριτική διατροφή και ο κριτικός τρόπος ζωής των ποπούδων μας, αυτό έχει δείξει μεγάλα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μακροζωία και την πρόληψη όλων των χρονιών παθήσεων. Όπως λέτε, είμαι εδώ σε οικογενειακές διακοπές, αλλά αντίστοιχα δουλεύω με τον κύριο Χαλετσιδάκη από την αλυσίδα Γκρεκοτέλ, που το Κέντρο Αριστείας έχουμε μια άψογη συνεργασία και ετοιμαζόμαστε για το τρίτο διεθνές συνέδριο Cretan Lifestyle, κριτικός τρόπος ζωής, παρελθόν, παρόν και μέλλοντος. Mm-hmm. Έχουμε μετακομίσει την έδρα του συνεδρίου φέτος μετά από τα δύο πετυχημένα συνέδρια που κάναμε στο Ρέθυμνο. Θα το κάνουμε φέτος 29 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου στις Γούβες Ηρακλείου, στο resort Γκρεκοτέλ Αμιράντες. Είναι ένα καταπληκτικό resort που προσφέρει όλα τα καλύτερα. Όλο το συνέδριο, οι ομιλίες, η διαμονή και όλα αυτά θα γίνουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ εξαιρετικός συνεδριακός χώρος. Και όπως πάντα, τα συνέδρια μας είναι βιωματικά. Δηλαδή οι σύνεδροι θα απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες που σχετίζονται με το κριτικό τρόπο ζωής και με την ιστορία της Ελλάδας. Οπότε θα πάνε σε επισκέψιμα Ινωπία, θα πάνε στη Γνωσό, θα πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, θα πάνε στο βιολογικό κτήμα της Γκρεκοτέλ, η εξαιρετική φάρμα, η Agreco Farms, έξω από το Ρέθυμνο. Και την τελευταία μέρα θα έχουμε μια εκδρομή προς τον Άγιο Νικόλα και θα απολαύσουν και οι ειδικές εμπειρίες εκεί πέρα. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν. Από όλο τον κόσμο, τα περασμένα δύο χρόνια έχουμε φιλοξενήσει συνολικά σχεδόν 300 άτομα από 15 διαφορετικές χώρες, από 4 Ηπείρους. Πέρυσι είχαμε και delegation και από Ταϊουάν και από την Κίνα. Έχουμε και σύνεδρους από Νότιο Αμερική και από όλη την Ευρώπη και Αμερική και Καναδά. Κύριε Κάλλη, τεκμηριώστε μου παρακαλώ λίγο, γιατί η ελληνική διατροφή, ιδιαίτερα η κριτική λεγόμενη διατροφή, γιατί πολλοί λένε μεσογειακή, αλλά εμείς μιλάμε για την κριτική διατροφή, αποτελεί, πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για την μακροζωία και ο στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει η κριτική γαστρονομία πρότυπη διατροφή παγκοσμίως, σωστά? Ναι. Λοιπόν, συνοπτικά, η παραδοσιακή ελληνική διατροφή, ενώ είναι το δικό μας το παρελθόν και η δικιά μας παράδοση, έχει αποδείξει σε πολύ μεγάλες επιστημονικές μελέτες διάφορου τύπου επί πάνω από 75 χρόνια. Mm-hmm. Και όχι μόνο που δεν μιλάμε μόνο για το παρελθόν, αλλά μιλάμε και για τις πιο σύγχρονες αποδείξεις και τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της διατροφής και του τρόπου ζωής. Και αυτό
η μεγάλη ειρωνία είναι η διατροφή και ο τρόπος ζωής των παππούδων και των προπαππούδων μας ήταν λόγω της φτώχειας και με όλα αυτά που ο ίδιος ο τόπος πρόσφερε σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους. Αλλά τώρα ό,τι πράξεις κάνανε οι παππούδες μας, όλα αυτά έχουν γίνει το παραζητούμενο των πλούσιων ανθρώπων σε πολλές χώρες και θέλουν να αποκτήσουν αυτή την απλότητα, τρώνε περισσότερα φυτικά προϊόντα, μπόλικο ελαιόλαδο, πιο πολύ ψάρι από κρέας και πιο πολύ άσπρο κρέας από κόκκινο κρέας. Mm-hmm. Και πολλά όσπρια. Τα όσπρια, να φανταστείτε ότι το πιο απλό φαγητό, η φασολάδα, οι φακές και όλα αυτά είναι από τα πιο υγιεινά γεύματα που μπορεί να κάνει κανείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις για την κριτική διατροφή. Αναμένομαι. Αναμένομαι, όπως σας είπα, οι σύνεδροι θα ακούσουν όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά για τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, τα πιο μοντέρνα, τα πιο τελευταία άρθρα. Ως παράδειγμα, η μία καθηγήτρια που είναι η Γιανακούλια, που είναι από το Χαροκόπιο στην Αθήνα, μάλιστα, πριν από ένα μήνα έχει συγγράψει ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό άρθρο που περιγράφει όλες τις σύγχρονες διατροφές στον κόσμο, ειδικά την μεσογειακή, λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, και αυτό είχε βγει σαν άρθρο στο διακεκριμένο περιοδικό New England Journal, που υποτίθεται είναι το υψηλότερο επίπεδο περιοδικού της βιοιατρικής σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οπότε τέτοια πράγματα πρέπει να περιμένουν να ακούσουν οι σύνεδροι μαζί με άλλες σύγχρονα αποτελέσματα και σύγχρονες εξελίξεις. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε. Εξαιρετικές ανακοινώσεις αναμένονται στο πλαίσιο του συνεδρίου τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Κύριε Κάλλη, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θέλω λίγο να μας υπενθυμίσετε. Είστε τρίτης γενιάς Έλληνας μετανάστης. Γεννηθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δώστε μας λίγο το γενεαλογικό δέντρο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να πω για τους παππούδες και για τον παπά. Οι παππούδες μου ήταν από ένα ορεινό χωριό στη Βόρειο Ήπειρο που συνορεύει με την Ελλάδα, λέγεται Λεσνίτσα. Είναι ακριβώς απέναντι από το ελληνικό φορείο που λέγεται ο Τσαμαντάς. Είναι στο νόμο Αγίων Σαράντων. Ο παππούς έφυγε από την Ελλάδα πάνω από 100 χρόνια, δεν το πρόλαβα ποτέ. Mm-hmm. Ήταν ο πρώτος και είχε το κουράγιο και τη δύναμη να κάνει καινούρια ζωή στην Αμερική. Ήταν επιχειρηματίας μαζί με τη γιαγιά μου και με τον αδερφό του και είχαν μια σειρά μαγαζιά και ταβέρνες στο Ντιτρόιτ. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο ίδιο Ντιτρόιτ, στην ίδια πόλη. Έγινε κορυφαίος γιατρός, ψυχίατρος. Ήταν πρωτοπόρος στο χώρο του ύπνου. Έκανε την πρώτη κλινική σε όλο τον κόσμο τα χρόνια τα 60, όταν ήταν απλώς και ακόμα ειδικευόμενος στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Λος Άντζελες, που για να μια κλινική που μελετούσε και έκανε διάγνωση τον ανθρώπινο ύπνο και όλων των ύπνοπαθήσεων. Εξαιρετικά και συγκινητικά. Ο μπαμπάς σας και εσείς είστε γεννημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο παππούς γεννημένος στη Βόρεια Ήπειρο, στους Άγιους Σαράντα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και η γιαγιά μου από το ίδιο χωριό ήταν. Από το ίδιο χωριό, μάλιστα. Γύρισε μια φορά στη ζωή του, mm-hmm, μετά από το πρώτο μεγάλο ταξίδι στην Αμερική, για να παντρευτεί. Μιλάμε ότι έφυγε αρχές του 19ου... Περίπου το 1915. 1915. Ναι. Συγκινητική αυτή η πορεία. Και ηρωνικά ναι, εγώ μένω τώρα, όπως γνωρίζετε, η έδρα του Πανεπιστήμιου Harvard είναι Cambridge και Boston, που είναι στην ακτή του Ατλαντικού.
στη πολιτεία Μασαχουσέτης. Ναι. Το πρώτο μέρος που ο παππούς και ο μεγάλος μου θείος που πήγαν ήταν Worcester, που είναι 40 λεπτά μόνο. Μάλιστα. Από τη Βοστόνη. Μάλιστα. Η σύζυγός σας έχει ελληνική ρίζα? Η σύζυγός μου είναι Βενεζουέλα, αλλά μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Αντιπροσωπεύει τις καλύτερες ελληνικές αρχές και τα κορίτσια μου είναι τώρα στο πανεπιστήμιο, αλλά είχαν πάει πολλά χρόνια στο ελληνικό σχολείο και έχουν γράψει τα πρώτα δύο βήματα της ελληνομάθειας του Υπουργού Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας. Δημοσίως, συγχαρητήρια, μας συγκινείτε. Μιλάτε εξαιρετικά τα ελληνικά. Μπράβο σας, τρίτη καλά, γενιά, καλά, τα παιδιά σας, καλά. Κύριε Κάλλη. Και θα θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για αυτή την εξαιρετική συνέντευξη που παρακολουθείτε στο News Hub. Καλώς ορίστε στην Ελλάδα για άλλη μια φορά και στην Κρήτη. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Και αφήστε μου να πω ότι αφού απέκτησα μια τέτοια θέση στο Harvard, τώρα θέλω και αφιερώνω όλα αυτά που κάνω για να τιμήσω την πατρίδα μου και τους παππούδες και τον μπαμπά μου. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάντα υγιείς. Υγιείς όλη η οικογένεια. Καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.